Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα στη Βουλή σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη χώρα μας, καθώς είναι ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός μετά από 8 χρόνια σκληρών θυσιών για τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας, αλλά μέτρα λελογισμένης επέκτασης, τόσο στο κοινωνικό όσο και στο αναπτυξιακό πεδίο. Για πρώτη φορά, ύστερα από χρόνια, δεν συζητάμε για το πόσα θα κοπούν και από ποιους, αλλά για το πόσα θα δοθούν και σε ποιους. Οι αδικίες που συσσωρεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα σταδιακά αίρονται και ολόκληρες κατηγορίες συμπολιτών μας, που επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα όλα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα ανακουφίζονται. Ήδη το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, ψηφίστηκαν από την Βουλή μια σειρά από πολύ θετικές ρυθμίσεις, οι οποίες συμπληρώνονται πλέον και με τις ρυθμίσεις, με τις πρόσθετες παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2019. Είναι καλό να θυμηθούμε, έστω και συνοπτικά, κάποιες από αυτές, όπως είναι το κοινωνικό επίδομα σε 1,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, τα αναδρομικά σε ένστολους καθηγητές πανεπιστημίου και γιατρούς, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ρυθμίσεις για την ενίσχυση διαπραγματευτικής δυνατότητας των εργαζομένων, βεβαίως η μη περικοπή των συντάξεων, η στοχευμένη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για σημαντικές μερίδες ελεύθερων επαγγελματιών και επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόμενους, η μείωση του ένφια, η μείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις από το 2019 για τα επόμενα 4 χρόνια, η κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί, το μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά μας, το στεγαστικό επίδομα, μια ολοκληρωμένη πολιτική στήριξης για το παιδί και τους νέους γονείς, αύξηση, όπως περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό, των συντάξεων από 1η-1η-19 για 620.000 συνταξιούχους, αύξηση του κατώτατου μισθού και φυσικά κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, μέτρο της κυβέρνησής μας, το οποίο ασημένοντας ήρθε τις τελευταίες μέρες να υποστηρίξει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα ανέλησε πριν πάρα πολύ σωστά η αρμόδια Υπουργός Εργασίας. Τα αναφέρω όλα αυτά εντάχει και εντελώς επιγραμματικά, για να καταδείξω πόσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, μετά την έξοδο δηλαδή της χώρας από τα μνημόνια, και πώς όλα αυτά αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, τα μνημόνια και η λιτότητα είναι πια παρελθόν. Οι πολίτες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι τα πολύ δύσκολα είναι πλέον πίσω μας. Το νιώθουν μάλιστα εκεί που μετράει περισσότερο, δηλαδή στο μισθό τους, στο εισόδημά τους, στις υπηρεσίες που απολαμβάνουν, στην υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι κατά πόσο τα μέτρα αυτά αποτελούν παροχολογία, αποτελούν προεκλογικές εξαγγελίες όπως μας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Και εδώ πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Οι ρυθμίσεις, τα θετικά μέτρα, όσα ήδη ψηφίστηκαν και όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, είναι πλήρως κοστολογημένα. Καλύπτονται από το δημοσιονομικό χώρο που η κυβέρνησή μας δημιούργησε. Γιατί εμείς δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα που με τόσο κόπο πετύχαμε, που με τόσο κόπο πέτυχε με τις θυσίες του ο ελληνικός λαός. Τα μέτρα αυτά συμβαδίζουν πλήρως με τη βελτιωμένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Καλό είναι να θυμηθούμε ότι μόλις τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, είχαμε για το τρίτο τρίμηνο του 2018 ανάπτυξη 2,2%, την υψηλότερη εδώ και πάνω από μία δεκαετία, και είναι το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο που καταγράφονται θετική ρυθμή ανάπτυξης, ενώ και η ανεργία υποχώρησε για το Σεπτέμβριο στο 18,6%, με περισσότερες από 340.000 θέσεις, νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί την τελευταία τριετία. Φυσικά δεν πανηγυρίζουμε, η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, είναι όμως τεράστια διαφορά σε σχέση με το τραγικό 27,9% στο οποίο βρισκόταν το καλοκαίρι του 2013 επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου. Τα μέτρα λοιπόν αυτά, τα οποία ψηφίστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες και τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στον προϋπολογισμό του 2019, όχι μόνο δεν υπονομεύουν τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, αλλά τις ενισχύουν κιόλας, τονώνοντας τόσο τη ζήτηση μέσα από την ενίσχυση των λαϊκών εισοδημάτων, όσο και την προσφορά μέσα από την αύξηση των επενδύσεων και τη στοχευμένη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών συντελεστών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με την έξοδο από τα μνημόνια γίνεται πιο ξεκάθαρα από ποτέ τα δύο βασικά ανταγωνιστικά σχέδια που συγκρίονται για το μέλλον της χώρας.
το σχέδιο που ήδη υλοποιεί η κυβέρνησή μας με επίκεντρο την εργασία και τα νέα παραγωγικά στρώματα, που προτάσει τη δημιουργία ισχυρού κοινωνικού κράτους για πρώτη φορά στη χώρα μας και που περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Και από την άλλη, το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας και του ασφαλιστικού συστήματος, στη συνταγματοποίηση του ελευθερισμού και της λιτότητας. Αυτό δηλαδή που προσπάθησε για χρόνια να επιβάλλει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένα σχέδιο δηλαδή συνέχισης, θα έλεγα, των μνημονίων με άλλα μέσα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η έξοδος από τα μνημόνια όμως και η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας δεν ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη. Δεν ήταν φυσικό φαινόμενο, ούτε βεβαίως το προϊόν μιας κάποιας ιστορικής νομοτέλειας. Είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών της βούλησής μας να κατανοήσουμε τα βάρη της κρίσης αναλογικά και δίκαια και όχι μονομερώς στις πλάτες των πιο αδύναμων. Παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τις ασφυκτικές πιέσεις, το παράλληλο πρόγραμμα που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό υλοποιείται σε πολύ σημαντικό βαθμό στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια. Βγάλαμε ακόμη τη χώρα από τα μνημόνια γιατί συγκρουστήκαμε με τα μεγάλα και τα μικρά συμφέροντα που λιμένονταν τον δημόσιο πλούτο και κρατούσαν την ελληνική οικονομία παγιδευμένη σε ένα χρεοκοπημένο παραγωγικό μοντέλο. Βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια γιατί εκπονήσαμε και εφαρμόζουμε για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την παραγωγική ανασυγκρότηση, ένα σχέδιο που θέτει επιτάπητο στα δομικά διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, την αποβιομηχάνηση, τη χαμηλή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την εσωστρέφεια, τη φυγή μορφωμένων νέων στο εξωτερικό. Ένα σχέδιο που προέκυψε μετά από μια πρωτόγνωρη διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης με τους πολίτες, μέσα από τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια που διοργανώσαμε το προηγούμενο διάστημα σε όλη τη χώρα σε συνεργασία με αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς. Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο το οποίο υλοποιούμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ιδίως στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Γιατί κακά τα ψέματα, η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ένα από τα μεγάλα θύματα της κρίσης. Είδε τους πόρους της να συρρυκνώνονται κατά περισσότερο από 60% τα πρώτα χρόνια της κρίσης, μια μείωση για την οποία μάλλον δεν ευθύνονται μόνο τα μνημόνια, αλλά ευθύνονται και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που στόχευαν στην ιδιωτικοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης. Εμείς αντίθετα προχωράμε αποφασιστικά στην ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλους τους τομείς. Ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια περιλαμβάνει την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ. Μικρή μεν η αύξηση, αλλά πολύ σημαντική μετά από όλες αυτές τις μειώσεις οι οποίες υπήρξαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα Φιλόδημος κατευθύνονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2018 για την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών σε αντιπλημμυρική προστασία, ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, σχολικά κτίρια, έργα τα οποία καλύπτουν πραγματικές ανάγκες για τα οποία θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες. Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση, μάλιστα, δεν επιβαρύνει καθόλου τους ΟΤΑ, καθώς καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τόσους πολλούς και στοχευμένους πόρους η αυτοδιοίκηση δεν έχει ξαναδεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια για τη στελέχωση των ΟΤΑ με χιλιάδες νέες προσλήψεις, με βάση τις ανάγκες που οι ίδιοι οι φορείς αυτοδιοίκησης προσδιορίζουν. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου από το ΑΣΕΠ η διαδικασία έκδοσης των οριστικών πινάκων για τις 8.500 θέσεις νέων εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων. Πριν από μερικές μέρες, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τη δημιουργία νέων σταθερών θέσεων, 3.200 θέσεων για το πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Και ακολουθεί από τις αρχές του 2019 ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα 1.500 προσλήψεων τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού βάσει των αναγκών που οι ίδιοι οι φορείς αυτοδιοίκησης θα προσδιορίσουν για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και τις νέες αναπτυξιακές δυνατότητες που διανοίγονται. Οι προσλήψεις βεβαίως αυτές έγιναν εφικτές γιατί η κυβέρνησή μας έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και κατάφερε να επαναφέρει τον κανόνα ένα προς ένας προσλήψεις αποχωρήσεις στο δημόσιο. Αυτόν που η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει να ακυρώσει και θέλει να επανέλθουμε
στο μνημονιακό 1 προς 5. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, αλλά και οι πολίτες θα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά. Τέλος, βεβαίως, και την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για δύο λεπτά, προχωρήσαμε στη μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση του Κλεισθένη. Μια δημοκρατική τομή για την αυτοδιοίκηση, καθώς με την απλή αναλογική αλλά και με πλήθος άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως είναι τα τοπικά δημοψηφίσματα, η ενίσχυση των λαϊκών συλλέλευσεων και των επιτροπών διαβούλευσης, ο Κλεισθένης διευρύνει σημαντικά τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο και τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Οι προσπάθειες αυτές που κάνουμε για την χρηματοδότηση, για τις προσλήψεις, για τις θεσμικές τομές, δεν είναι προσπάθειες αποσπασματικές. Όλες μαζί συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, τρεις αλληλένδετες πτυχές μιας ενιαίας στρατηγικής κυβέρνησής μας για τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Απέναντι σε όλα αυτά, η αξιωματική αντιπολίτευση αντιτείνει την κατάργηση της κρεματικής χρηματοδότησης από τους ΟΤΑ και την αντικατάστασή της από την ίσπραξη του έμφυα. Μια πρόταση που εκτός από σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας τα οποία εγείρει, θα οδηγούσε, εάν ποτέ εφαρμοζόταν, και στην καταδίκη της πλειοψηφίας των Δήμων της χώρας στην οικονομική χρεοκοπία, καθώς διαθέτουν πολύ μικρό κτηριακό απόθεμα στην επικράτειά τους. Η αξιωματική αντιπολίτευση την ίδια στιγμή υπόσχεται την επαναφορά του καλπονοθευτικού πλειοψηφικού συστήματος σε αυτοδιοικητικές εκλογές, τη στρέβλωση της αντιπροσώπευσης και τη συρρήκνωση της δημοκρατίας στις τοπικές κοινωνίες. Είναι, κατά τη γνώμη μας, εμφανές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης συγκρούονται δύο ανταγωνιστικά σχέδια, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ επιγραμματικά σε τρεις πολύ σημαντικές, κατά τη γνώμη μας, νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αναλαμβάνει το αμέσως επόμενο διάστημα, στο πρώτο δίμηνο του 2019, το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Εσωτερικών. Η πρώτη αφορά τη ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους όρους απονομής των μέσων ατομικής προστασίας. Έρχεται ως συνέχεια της πολύ συστηματικής προσπάθειας των τελευταίων δύο ετών για την άρση αδικιών σε βάρος των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση. Υπενθυμίζω ότι υπογράφηκαν επιτέλους μετά από πολλά χρόνια συλλογικές συμβάσεις με τις ομοσπονδίες των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση. Θα περιλαμβάνει αυτή η νομοθετική παρέμβαση και ειδική μέρημνα για το εργασιακό καθεστώς των σχολικών καθαριστριών, ένα καθεστώς το οποίο πραγματικά σήμερα που μιλάμε αποτελεί ντροπή για την ελληνική πολιτεία και πρέπει και εδώ και οι φορείς της αυτοδιοίκησης να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Η δεύτερη νομοθετική πρωτοβουλία αφορά τις διαδικασίες απόδοσης ηθαγένειας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι το 2015 οι σχετικές διαδικασίες απέκλειαν σημαντικές κατηγορίες συμπολιτών μας, ιδίως τα παιδιά που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Ήταν η κυβέρνησή μας που ενεργοποίησε εκείνες τις στοιχειώδεις, θα έλεγα, πολιτικές, οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν βασική υποχρέωση για μια πολιτεία η οποία θέλει να ορίζεται ως κράτος δικαίου. Οι ρυθμίσεις που φέρνουμε το επόμενο διάστημα, σε επόμενες εβδομάδες στη Βουλή, ομογενοποιούν, απλοποιούν και επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες και διαμορφώνουν ένα πιο διάφανο και αντικειμενικό σύστημα για την απόδοση ηθαγένειας στους πολίτες, οι οποίοι βάσει του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας το δικαιούνται. Και η τρίτη, τέλος, πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε κάθε σφαίρα του κοινωνικού βίου, αλλά και μέτρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Παρεμβάσεις εξαιρετικά επιτακτικές, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία για τις διακρίσεις και την κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες, αλλά και αποτρόπαια δυστυχώς γεγονότα, όπως η πρόσφατη δολοφονία μιας νέας κοπέλας στη Ρόδο. Πρόκειται για τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι οποίες συμβάλλουν στο διαρκή αγώνα για μια πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η χώρα μας βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Η ελληνική κοινωνία βγαίνει από μια πρωτοφανή, θα έλεγα, κρίση, μια κρίση που δοκίμασε και πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια της. Τα πολύ δύσκολα βεβαίως βρίσκονται πίσω μας, αλλά το μονοπάτι προς τα μπροστά δεν υπάρχει, πρέπει να το φτιάξουμε μόνοι μας. Όπως η έξοδος από την κρίση και τα μνημόνια δεν ήταν προδιαγεγραμμένη, έτσι και η πορεία την οποία θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα δεν είναι μια πορεία η οποία είναι δεδομένη. Ο κίνδυνος να γυρίσουμε πίσω στις καταστροφικές πρακτικές, νοοτροπίες και πολιτικές που μας οδήγησαν στην κρίση, οδήγησαν στη χρεοκοπία,
είναι παραπάνω από υπαρκτός. Εμείς επιλέγουμε έναν άλλο δρόμο. Το δρόμο της διεύρυνσης της δημοκρατίας και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Τον δρόμο της ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονές μας. Τον δρόμο της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης μακριά από τις παθογένειες και τις αδικίες του παρελθόντος. Ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτό το νέο δρόμο που θέλουμε να διανοίξουμε, είναι και ο προϋπολογισμός τον οποίο συζητάμε σήμερα. Γι' αυτό και σας καλώ να τον υπερψηφίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.